150 άτομα να χοροπηδάνε με αυτό που χοροπηδάς και εσύ είναι ωραία, ξέρεις, θα θυμάσαι, θες να τα θυμάσαι και θα τα θυμάσαι, δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Όταν είχαμε πάει στη Σερβία και στα Σκόπια για συναυλίες, επειδή ενωθήκαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήμασταν εκεί και ήταν κάπως, είχαμε πάει εν καιρό πολέμου, ξέρω εγώ, με στη Σερβία και παίξαμε, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για το συγκρότημα. Άποψη για μερικά πράγματα, την οποία την περνάμε και μέσα στο συγκρότημα, την περνάμε και μέσα στα τραγούδια μας ίσως, αναγκαστικά επειδή έτσι είμαστε, νιώθουμε σαν άνθρωποι. Αυτό που ο Μίτσος πριν, ότι είμαστε όλοι, δουλεύουμε, είμαστε ενεργά άτομα, ξέρω εγώ, και στην κοινωνία και στο χώρο μας, κατάλαβες, και προσπαθούμε μέσα στο χώρο μας, μέσα στη μουσική, μέσα από το underground κύκλωμα πάντα, να καταφέρουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, να εκφραστούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Από εκεί πέρα η στάση ζωής. Δεν μπορεί κανείς να μου αλλάξει εμένα τη στάση ζωής, επειδή, ξέρεις, τους δύο μπορεί αύριο μεθαύριο να τους ακούει πιο πολύς κόσμος ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή είμαστε έτσι και θα είμαστε έτσι για πάντα. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό το κύκλωμα από πολυεθνικές, φράγκα, ξέρεις, και όλα αυτά. Είμαστε έξω από όλα αυτά και λειτουργούμε αναλόγως. Ζήσε για το αληθινό, ξέρεις τώρα.